Συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί αντιπρόσωποι, στο 12ο συνέδριο της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, θα ήθελα να σας μεταφέρω τους θερμούς επαναστατικούς χαιρετισμούς της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ όλων των μελών και στελεχών του κόμματός μας. Το βλέμμα όλου του κόμματος σε όλη τη χώρα αυτές τις μέρες είναι στραμμένος αυτήν εδώ την αίθουσα, στο συνέδριό σας, με τη σιγουριά ότι και αυτό το συνέδριο θα στεφθεί με επιτυχία και οι αποφάσεις του θα υλοποιηθούν από αύριο μέσα στη ζωή, μέσα στην ίδια τη φωτιά της ταξικής πάλης, για να γίνουμε πιο πολύ για να γίνουμε πιο ικανοί, για να ανοίξουμε το δρόμο για το πραγματικά σύγχρονο και νέο, για έναν κόσμο στον πόη των ονείρων και των ανθρώπων, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, όπως λέει και το σύνθημα του συνεδρίου. Είμαστε περήφανοι για την νεολαία του ΚΚΕ, για την ΚΝΕ, που η πορεία της αποτυπώνει την νεανική έφοδος στο μέλλον, για τη νέα κοινωνία, τη σοσιαλιστική-κομμουνιστική κοινωνία. Από όλη την εκατοντάχρονη, ηρωική πορεία του ΚΚΕ από τις μάχες και τις συγκρούσεις του παρελθόντος, οι σημερινοί νέοι αγωνιστές μπορείτε να μάθετε πολλά, να βγάλετε χρήσιμα πολύτιμα συμπεράσματα, να γίνετε καλύτεροι, να γινόμαστε όλοι καλύτεροι, αντλώντας πείρα από τις μεθόδους, από την εφευρετικότητα που σε κάθε φάση επιστράτευαν οι σύντροφοί μας για να γίνουν πιο ικανοί μαχητές στην υπόθεση του κόμματος για να υπηρετήσουν την εργατική τάξη των λαών. Αφομοιώνοντας καλύτερα την πορεία κατάκτησης της επαναστατικής γραμμής από το κόμμα μας μπορείτε να έχετε ατσάλι στις καρδιές, φλόγες στις ψυχές για τις μάχες, τις μεγάλες μάχες που έρχονται. Και βέβαια έχουμε εξοπλισμό για αυτά, χρειάζεται να εξοπλιστούμε περισσότερο, έχουμε το επαναστατικό πρόγραμμά μας που ψηφίστηκε στο 19ο συνέδριο, έχουμε το δοκίμιο ιστορίας του ΚΚΕ που πρέπει να σκύψουμε και να το μελετήσουμε, έχουμε όλες τις αποφάσεις μας και τους προβληματισμούς, τις βασικές εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα από την πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στον 20ο αιώνα, έχουμε συνολικά τα ντοκουμένα μας. Οι πρωτοπόροι του σήμερα δεν είναι μόνοι τους, δεν είναι λίγοι. Το κάθε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το κάθε μέλος της ΚΝΕ, με την μελέτη και την αφομίωση της ιστορίας του επαναστατικού μας κινήματος, γίνεται ένα με όλους αυτούς που κάτω από άλλες συνθήκες έγραψαν την ιστορία του νέου κόσμου. Όλους αυτούς που με τη δράση τους, τη σεμνότητα, τις γνώσεις τους, τις ικανότητές τους στον μεγάλο ταξικό πόλεμο η εργατική τάξη ίδια τους ανέδειξε και τους τραγούδησε. Τα μέλη και τα στελέχη της ΚΝΕ πρέπει να φιλοδοξείτε σήμερα, να κατακτήσετε πραγματικά το ρόλο του πρωτοπόρου αγωνιστή, του κομμουνιστή, με την καθοδήγηση και τη βοήθεια του κόμματος, να δράσουμε μαζί πιο αποφασιστικά, να οργανώσουμε τη διεκδίκηση σε κάθε χώρο που εργάζεται, σε κάθε χώρο που ζει, που ψυχαγωγείται, που σπουδάζει, που αθλείται η νεολαία. Η πολιτική πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ αντικειμενικά μπορεί να γίνει σήμερα φάρος ελπίδας για την πλειοψηφία της νεολαίας. Να απαντήσει στους προβληματισμούς και τα διέξοδα που βιώνει ζώντας μέσα σε αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό στο καπιταλιστικό σύστημα. Να τροφοδοτήσει όνειρα, ελπίδες για μια ζωή πραγματικά ευτυχισμένη. και σύντροφοι, δρούμε σε προεκλογική περίοδο, ανεξάρτητα από το χρόνο διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών. Έτσι κι αλλιώς στις 26 του Μάη είναι οι ευρωεκλογές, είναι ο πρώτος γύρος των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Δεν αποκλείεται να έχουμε και βουλευτικές εκλογές. Αλλιώς αυτές θα γίνουν το Σεπτέμβρη έως τις 10 Οκτώβρη το αργότερο. Όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο έχουμε επιτάχυνση της αναδιάταξης των συμμαχιών των διαφόρων αστικών κομμάτων στα πλαίσια της προσπάθειας ανασύνταξης του αστικού πολιτικού συστήματος. Οι διάφορες καταγγελίες για εξαγορές, οι συναλλαγές και οι συνεχείς μεταγραφές που δίνουν και παίρνουν μετά την αποχώρηση και τον ανεξάρτητων Ελλήνων του Καμένου από την κυβέρνηση, αναδείχνουν και την ίδια τη σύψη, τη διαφθορά αυτού του συστήματος. Όσο αποκαλύπτεται η κοινή στρατηγική αυτών των κομμάτων για την εξυπηρέτηση του μεγάλου κεφαλαίου, των διεθνών συμμαχιών του, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, τόσο δυναμώνει η κούφια και για εντελώς δευτερεύοντα ζητήματα αντιπαράθεση μεταξύ τους, η γνωστή κοκορομαχία όπως τη λέμε που παρακολουθεί και όλος ο λαός μέσα στη Βουλή και στα διάφορα τηλεοπτικά πάνελ των καναλιών αλλά και με τα διάφορα συνεχή τρολαρίσματα στο διαδίκτυο. Καταλήτης αυτών των διεργασιών το τελευταίο διάστημα ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Η Συμφωνία Τσίπρα Ζάεφ που έγινε με την καθοδήγηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Γερμανίας κυρίως, αλλά και την στήριξη σημαντικών τμήματων του κεφαλαίου που ενδιαφέρονται για τις business τους και την αναβάθμισή τους στην περιοχή των Βαλκανίων και ευρύτερα. Πρόσχημα ήταν η επίλυση δίθεν του ονόματος που ήταν πάλι δίθεν το πρόβλημα για τις πιο ομαλές σχέσεις με το γειτονικό μας κράτος. Μια αδιέξοδη δηλαδή πολιτική που ακολούθησε η αστική τάξη της Ελλάδας και τα κόμματά της εκτός από το ΚΚΕ φυσικά, από το 1992 και δόθε. Προτάσσοντας τότε, όπως έχετε διαβάσει και όπως οι παλιότεροι θυμούνται, μόνο το όνομα και θέτοντας σε δεύτερη μοίρα άλλα σοβαρά ζητήματα που αφήνουν και ανοιχτά τα θέματα του αλυτρωτισμού, του εθνικισμού, που πάντα βέβαια κρατιούνται ως εφεδρεία όταν ανοίξουν τα θέματα, να γίνουν το όχημα να ανοίξουν μειωνοτικά ζητήματα, άλλοτε ανύπαρκτα, άλλοτε εν μέρη υπαρκτά, διεκδίκησης εδαφών, αλλαγή συνόρων. Το κύριο όμως που όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούν είναι ότι με τη συμφωνία αυτή ενισχύεται η παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή, συνολικά ενισχύονται οι ημπεριαλιστικοί σχεδιασμοί στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ρόλο σημεοφόρου σε αυτό έχει αναλάβει η ελληνική αστική τάξη, η κυβέρνησή της στη χώρα μας, με τη σύμφωνη γνώμη και όλου του υπόλοιπου πολιτικού προσωπικού, που δείχνει αυτό που εκτιμά το κόμμα μας, ότι η αστική τάξη με επιθετικό τρόπο και όχι αμυνόμενη, όπως λένε κάποιοι, συμμετέχει σε όλες αυτές τις διαδικασίες που συντελούνται, είτε στα πλαίσια σήμερα της συμπεριαλιστικής ειρήνης, είτε στα πλαίσια αύριο ενώ, ενός, ενός πιο γενικευμένου υπεριαλιστικού πολέμου. Ομολογημένος και ανομολόγητος στόχος όλων αυτών είναι κυρίως η ενσωμάτωση εργατικών λαϊκών δυνάμεων, των λαϊκών στρωμάτων, της νεολαίας, σε αυτούς τους αστικούς σχεδιασμούς, στην στήριξη των επιλογών του μεγάλου κεφαλαίου και την διασφάλιση της περιβόητης κυβερνητικής σταθερότητας. Πίσω από την αναδιάταξη των παλιών αστικών κομμάτων και την ανάδειξη νέων φυσικά, βρίσκονται οι ίδιες οι αντιφάσεις, οι οι διαφορές τους για το ποια γραμμή θα κυριαρχήσει στην αστική διαχείριση κατά τη φάση που διανύουμε τώρα της καπιταλιστικής ανάκαμψης και βέβαια το ίδιο ισχύει και για την φάση, όπως πριν γνωρίσαμε οπωσδήποτε, της, τη φάση της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης που βέβαια στο μέλλον δεν αποκλείεται όπως εκτιμάμε και αυτή να έρθει. Φυσικά εδώ δεν πρέπει να φερούμαστε από το γεγονός ότι είναι ισχυρές οι αντιθέσεις, ισχυροί οι ανταγωνισμοί, όχι μεταξύ τμήματων της ίδιας της ελληνικής, της εγχώριας αστικής τάξης, αλλά και των ισχυρών καπιταλιστικών κρατών και των διαφόρων συμμαχιών, όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία, η Κίνα και άλλοι που επιδρούν και δουλεύουν μέσω πολλών μηχανισμών και στην κατεύθυνση, αν θέλετε, της αναδιάταξης του αστικού πολιτικού σκηνικού, του αστικού πολιτικού συστήματος, εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Κυρίως το πρόβλημα βρίσκεται στο ποιο από όλου αυτούς θα έχει το πάνω χέρι με βάση του σχεδιασμούς τους για τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας, των στρατηγικής σημασίας ενεργειακών πηγών, των αγορών, των δρόμων μεταφοράς της ενέργειας, των εμπορευμάτων κλπ. που υπάρχουν στην περιοχή. Στο αστικό πολιτικό σύστημα διαμορφώνονται πιο διακριτά δύο πόλη που βρίσκονται όμως και οι δύο από τη μια μεριά της όχθης, από την ίδια όχθη. Ο ένας είναι με επίκεντρο τη Νέα Δημοκρατία, η οποία αφού σιγούρεψε το πέρασμα της συμφωνίας των Πρεσπών από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και των νατοικών σχεδιασμών κυρίως, κλιμακώνει μια ψευτοπατριωτική, μια αντιδραστική δημαγωγία για το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας, προσπαθώντας να μαζέψει γύρω της το χώρο που εκτείνεται από το παλιό κέντρο μέχρι την άκρα δεξιά. Από κοντά φυσικά οι ανεξάρτητοι Έλληνες, που τώρα έφυγαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι παλεύουν να διασωθούν μετά την αποχώρησή τους από την κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόμματα, η Ένωση Κεντρών, δυνάμεις από το ποτάμι, η Χρυσή Αυγή που φαίνεται ακόμα να ενισχύεται, αλλά και άλλες ακροδεξιές δυνάμεις που προβάλλουν επικίνδυνες αντιδραστικές εθνικιστικές απόψεις με ευρύτερη αποδοχή, όπως είναι η ελληνική λύση του Βελόπουλου ή άλλα τέτοια σχήματα. Ο δεύτερος πόλος είναι αυτός με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος προσπαθεί να παίξει το ρόλο του βασικού πυλώνα της σοσιαλδημοκρατίας, τραβώντας δυνάμεις από τη λεγόμενη κεντροαριστερά, κυρίως από το πρώην Κινάλ, γιατί τώρα ένα τμήμα του Πασόκα έμεινε και αυτό, από το κίνημα αλλαγή και από άλλους ανένταχτους σήμερα ή διάφορους εξοκοινοβουλευτικούς του οπορτουνιστικού αριστερού χώρου βασική τακτική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η προσπάθεια συγκρότησης ενός, όπως τον λέει, προοδευτικού πόλου, έτσι τον ονομάζει δηλαδή, διατηρώντας ταυτόχρονα μια αριστερή, μια ψεύτικη προβιά, το δίθεν πιο φιλολαϊκό προσωπείο, για να ψαρεύει, όπως έκανε πάντα άλλωστε στα γνωστά θολά νερά, τη σύγχυση του αποπροσανατολισμού. Είδατε χτες με το νέο ανασχηματισμό όλο και πιο Πασόκ. Έχουμε ουσιαστικά την εκρανάσταση του βαθέως διεφθαρμένου παλιού Πασόκ που ευθύνεται που έφτασε ο ελληνικός λαός εδώ, που έφτασε η οικονομία εδώ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό το στιμένο σκηνικό θα εξελίσσεται με διάφορα επεισόδια μέχρι τις εκλογές και φυσικά μετά από αυτές. Άρα πρέπει να έχουμε το νου μας προς κάθε κατεύθυνση. Να κερδίζουμε εμείς σταθερά νεανικές, εργατικές, λαϊκές συνειδήσεις με το ΚΚΕ. Να εξασφαλίζουμε τη συμπαράταξή τους μαζί μας. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει τη, λε... τη λεγόμενη ατζέτα της επικαιρότητα, προβάλλοντας ως αρχή, ως εκκίνηση της δίθεν μεταμνημονιακής περιόδου που διανύει τώρα, την αύξηση του κατώτερου μισθού, τον υποκατώτατο μισθό, την παράταση του νόμου Κατσέλη και άλλα σχετικά. Για να εμφανιστεί ως δύναμη που εφαρμόζει πολιτική δίθεν άρσης των μεγάλων αδικιών που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, ανάλογα βέβαια, όπως τονίζει, με την πορεία της ίδιας της καπιταλιστικής οικονομίας. Βέβαια, την ίδια στιγμή προσπαθεί να αποκρύψει κάτι που δεν κρύβεται βέβαια, ότι διατηρεί και εφαρμόζει όλο το αντιλαϊκό μνημονιακό πλαίσιο, όλους τους νόμους που ψήφισαν και οι προηγούμενοι και ο ίδιος τέσσερα χρόνια τώρα, τα νέα μέτρα που πάρθηκαν και μετά τον Αύγουστο για τα νέα πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060, που έχει προψηφίσει στις πλάτες του λαού μας, τη λογική δηλαδή, τη γνωστή παίρνω 10, σου δίνω ένα για να μην μιλάς, ενώ διευρύνει τις προκλητικές παροχές και τις απαλλαγές προς το μεγάλο κεφάλαιο. Προφανώς όλοι σας θα έχετε συναντήσει νέους και νέε που μιλάνε ακόμα και θετικά, έστω και για αυτή τη μικρή αύξηση με αφορμή τον κατώτερο μισθό ή κάποια επιδόματα από Πώς απαντάμε εμείς. Πολλές φορές δείχνουμε αμηχανία, στεκόμαστε αμήχανα, είτε δεν προβάλλουμε, αν θέλετε καλύτερα, ολοκληρωμένα όσα επιχειρήματα έχουμε, έχουμε τη μεγάλη αλήθεια δηλαδή. Για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο, πρέπει να ξεκινάμε από το ότι ό,τι και να βάλει στην τσέπη του ο νέος, η νέα, ο εργαζόμενος, ακόμα και λίγα ευρώ μετά από τόσα χρόνια κρίσης μνημονίων, αφέμαξης εισοδημάτων. Το δικαιούται να το πάρει και καλά θα κάνει και να το πάρει. Όμως δεν μπορεί να λέει και ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν μπορεί να ξεχνά και να χαρίζει όσα έχασε αυτός και η οικογένειά του τα χρόνια της κρίσης, αλλά θα πρέπει να ζητά, να διεκδικεί αναπλήρωση όλων των οικονομικών απολειών. Δεν μπορεί να ξεχνά, για παράδειγμα, με αυτά τα λίγα ψίχουλα ότι αυτή η αύξηση δόθηκε με το γνωστό νόμο δολοφόνο, τον ονόμαζε και ο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα του Βρούτσι της Νέας Δημοκρατίας που τώρα έγινε νόμο ΣΥΡΙΖΑ Αχτσόγλου με τον οποίο καταργούνται συλλογικέ διαπραγματεύσει. Ουσιαστικά καταργούνται συλλογικέ συμβάσει. Καταργείται δηλαδή το δικαίωμα στη διεκδίκηση και αποφασίζει ο κάθε υπουργό, όποιο και αν είναι αυτό κάθε φορά, όσα θέλει κάθε φορά. Και αφού πούμε όλα αυτά, δεν πρέπει να μένουμε εκεί. Πρέπει να θέτουμε στο νέο και στη νέα που συζητάμε το ουσιαστικό κριτήριο με το οποίο πρέπει να κρίνει τι είναι καλό και τι όχι. Και βασικό κριτήριο είναι αν καλύπτονται στοιχειοδός οι σημερινές σύγχρονες ανάγκες του. Γιατί αλλιώς μια μικρή αύξηση, ένα μικρό επίδομα από το χοκομείο εξανιμίζεται την ίδια στιγμή. Σοβαρό επίσης ζήτημα πρέπει να αποτελέσει και αυτό βασικό κριτήριο ψήφου, με ποιους πρέπει να πάει η νεολαία, το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση, με τη σύμφωνη γνώμη και όλων των άλλων κομμάτων, δένει όλο πιο σφιχτά τη χώρα μας στο, άρμο, στο άρμα του ΝΑΤΟ, στο άρμα των υπεριαλιστικών σχεδιασμών. Υπογράφει συνεχώς νέες στρατιωτικές οικονομικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δίνοντας στην πολεμική βιομηχανία δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, την ώρα που γίνονται την ίδια στιγμή εγκληματικές περικοπές και για την παιδεία και για την υγεία, την πρόνοια, τις κοινωνικές ανάγκες μετατρέπει όλη τη χώρα σε μια απέραντη Σίγουρα η Κρήτη με τη Σούδα, η Πελοπόννησος με Άραξο, Ανδραβίδα, η Καλαμάτα, η Ήπειρος, το Άκτιο, η Θεσσαλία με τη Λάρισα, το Στεφανοβίκιο, όλη η Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Καβάλα, Αλλού, η Θράκη στην Αλεξανδρούπολη και το Αιγαίο, δηλαδή όλη η χώρα είναι ψηλά στο σχεδιασμό τους αφού όλες αυτές είναι βάσεις που παίζουν κομβικό ρόλο στην αντιπαράθεση ΙΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, την Κίνα αλλά και άλλες περιφερειακές δυνάμεις στους ανταγωνισμούς μεταξύ τους στην ευρύτερη περιοχή. Νέα πρόκληση αποτελεί ο κοινό σχεδιασμός ελληνικής κυβέρνηση, της κυβέρνησης των ΙΠΑ σύμφωνα με την έκθεση του State Department του Υπουργείου Εξωτερικών, τον είπα, για χρηματοδότηση σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε μη οργανώσεις με στόχο την αλλαγή του αντιαμερικάνικου αντινατοϊκού κλίματος στην Ελλάδα. Σε όλη αυτή τη γραμμή της ψευτοπροοδευτικής πολιτικής, την προβολή της λογικής του μικρότερου κακού, θα χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ την κινδυνολογία της επιστροφής της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, η οποία θα ακυρώσει όλο, όλα τα δίθεν φιλολαϊκά μέτρα που έχει αυτή πάρει, ενώ αυτή δεν θα το κάνει, αλλά θα πάρει και καινούργια μέτρα. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία θα εμφανίζεται αυτό το διάστημα και έτσι εμφανίζεται ως δίθεν υπεύθυνη δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει τη σταθερότητα της οικονομίας, τις νέες επενδύσεις, την ανάπτυξη και έτσι να εφαρμόσει μέτρα μείωσης της φορολογίας και σε ορισμένες εφάπαξ παροχές στους πιο αδύναμους, όπως λέει και αυτή πάλι, δηλαδή μια από τα ίδια και αυτή. Θα προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να εγκλωβίσει όλους όσοι είναι δυσαριστημένοι και αγανακτισμένοι με τα ψέματα, με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως τα πολυάριθμα μικρομεσαία στρώματα της πόλης, δηλαδή τους επαγγελματοδιοτέχνες εμπόρους, αλλά και αυτά τα μεσαία στρώματα που επίσης είναι πολυάριθμα της υπαίθρου, δηλαδή τους Έλληνες αγρότες. Ταυτόχρονα θα συνεχίσει και αυτή η συντακτική των ψευτοαντιπαραθέσεων, την αξιοποίηση διαφόρων δευτερευόντων αστείων διαδικαστικών ζητημάτων στη Βουλή, την ίδια στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ θα κορυφώνει την προπαγάνδα για τους διεφθαρμένους, για τα σκάνδαλα όσων κυβέρνησαν από τη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ πριν, μέχρι να έρθει μετά βέβαια και η δική του σειρά, γιατί θα έρθει η δική του σειρά, να τα λένε άλλοι για αυτούς, γιατί και αυτοί σήμερα τα ίδια κάνουν με τους προηγούμενους, μπόχα και δυσοδεία δηλαδή, εκπέμπουν από κάθε πλευρά όπου και αν τους πιάσεις, όποιον από αυτούς του αστικού πολιτικού προσωπικού κι αν πιάσεις. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, από τη μια η σκύλα, από την άλλη η χάριδη, θα πρέπει να περάσει το κόμμα, η ΚΝΕ, οι εργατικές λαϊκές ριζοσπαστικές δυνάμεις του κινήματος, η νεολαία, έτσι ώστε να βγούμε πιο ενισχυμένοι, να βγει το κόμμα ενισχυμένο, με νέες δυνάμεις από αυτή τη μεγάλη δεξαμενή που υπάρχει των λαϊκών δυνάμεων, που αναπτύσσουν σήμερα θετικό προβληματισμό, εκτιμούν το κόμμα μας, παρακολουθούν τη δράση μας, παρακολουθούν τις θέσεις μας, αναγνωρίζουν και την εντυμότητα και τη συνέπεια και τη σταθερότητα. Όλοι αυτοί όμως πρέπει να ξεπεράσουν όλο αυτό το τοξικό σκηνικό των τρομοκρατικών, των ψεύτικων διλημάτων, των διαφόρων και πολύ πιθανών νέων επιθέσεων στο κόμμα που μπορεί να τους επηρεάσει, που θα κυριαρχήσει στην επικαιρότητα το επόμενο διάστημα και που βέβαια θα ενταθεί όσο πλησιάζουν οι εκλογές, αλλά και μετά από αυτές. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι σίγουρο ότι θα δώσουμε μια πολύ σκληρή μάχη. Η δική μας προπαγάνδα, η διαφώτιση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα του λαού και της νεολαίας, χρειάζεται να είναι πολύ καλά επεξεργασμένη, να εστιάζει στην πύρα που έχει συσσωρεύσει όλα αυτά τα χρόνια και οι ίδιοι εργαζόμενοι και οι νέοι από την πορεία των ίδιων των πραγμάτων τουλάχιστον την τελευταία τετραετία αλλά και πιο πριν. Να αξιοποιήσουμε το αυξημένο κύρος του κόμματος, λόγω αυτής της σταθερότητάς του, της αγωνιστικότητάς του υπέρ των λαϊκών δικαιωμάτων, υπέρ των συμφερόντων του λαού και της νεολαία. Να αναδείξουμε ότι η ισχυροποίηση του ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες, με ευρύτερη συσπήρωση, με πολλές νέες δυνάμεις στη μάχη, είναι η μόνη επιλογή που μπορεί να κάνει την πραγματική διαφορά για τους εργαζόμενους, για το λαό, για την νεολαία σήμερα κάθε άλλη επιλογή απλά θα ενισχύει παραπέρα την αντιλαϊκή πολιτική, την εφαρμογή των παλιών και των νέων μέτρων, του μνημονίου διαρκείας δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα της κρατικής καπιταλιστικής εξουσίας. Δηλαδή μέτρα που είναι οι ίδιες οι κατευθύνσεις της ευρωπαϊκή Ένωσης και που τις εφαρμόζουν και η κυβέρνηση και οι περιφέρειες και η δίμη με στόχο την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, της μέγιστης κερδοφορίας για το κεφάλαιο, η οποία προϋποθέτει οπωσδήποτε μόνο τη συνεχή μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης, δηλαδή μείωση μισθών μεροκαμάτων, αλλαγές στα εργασιακά, τη μεταφορά όλων των βαρών στις πλάτες του λαού και την εξασφάλιση νέων προνομίων και ζεστού χρήματος κάθε φορά για το κεφάλαιο. Στο επίκεντρο Τη συζήτηση θα πρέπει να μπει τι κρίνεται για τους εργαζόμενους, για το λαό και σε αυτές τις επικείμενες εκλογικές μάχες. Με την απαραίτητη εξειδίκευση σε κάθε εκλογική μάχη, αν είναι ευρωεκλογέ, δηλαδή δημοτικές, περιφερειακές και σε ποιους απευθυνόμαστε κάθε φορά, να προβάλλουμε ότι κρίνεται κυρίως αν θα δυναμώσει το εργατικό λαϊκό κίνημα αν θα δυναμώσουν οι διεκδικήσεις των εργαζομένων. Η δυνατότητα να φρενάρουν με την επιλογή τους να ακυρώνουν αντιλαϊκά μέτρα, μια συνολική δηλαδή προσπάθεια αλλαγής συσχετισμών με την αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚΕ. Ή αν υποκύπτοντας ξανά στην επιλογή του μικρότερου κακού θα δώσουν το φιλί ζωής που χρειάζεται το αστικό πολιτικό σύστημα στα κόμματα του κατεστημένου, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΚΙΝΑΛ, τη Χρυσή Αυγή, οδηγώντας σε συνεχή νέα μέτρα ενάντια στο λαό, σε βαθύτερη επικίνδυνη εμπλοκή σε υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που είναι ενάντια στα συμφέροντα και του ελληνικού λαού και όλων των λαών της περιοχής συνολικά. Σε αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να τεκμηριώνουμε πιστικά την επιχειρηματολογία μας, προβάλλοντας συνολικά την συνολική πολιτική πρόταση του κόμματος, η οποία είναι η μόνη αυτή που δίνει πραγματική προοπτική στους εργαζόμενους στην νεολαία. Καλή επιτυχία μέχρι το τέλος των εργασιών του συνεδρίου σας. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Ζήτω το 12ο συνέδριο.